Κύριε Κάβουρα, πώ ορίζετε το επάγγελμά σα και ποιε είναι οι παραλλαγέ του. Το επάγγελμά μου είναι γνωστό ως ε, κοινωνική ή πολιτισμική ανθρωπολογία. Η ανθρωπολογία ορίζεται σαν η συστηματική μελέτη του πολιτισμού ή της κουλτούρας, μόλον ότι ο όρος δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ και έχει άλλα νόηματα, είναι καλό όμως να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Είναι λοιπόν η συστηματική μελέτη του τρόπου ζωής συγκεκριμένων κοινωνιών, αλλά και των αποτελεσμάτων αυτού του τρόπου. Όλα τα θέματα τα οποία αγγίζουν ε, την ε, ανθρώπινη καθημερινή ζωή αποτελούν εν δυνάμει αντικείμενο της ανθρωπολογίας. Δηλαδή, η νομική ζωή, το δίκαιο, η αντίληψη του δικαίου. Η οικονομική ζωή, η οικονομική ανθρωπολογία. Η πολιτική διάσταση, πολιτική ανθρωπολογία. Τις ζητήματα θρησκείας, λατρεία, ανθρωπολογία της θρησκείας. Τέχνη, ανθρωπολογία της τέχνης. Εσείς ποια παραλλαγή και γιατί. Έμαθα γενική ανθρωπολογία στην Αμερική, διδάχτηκα την γενική ανθρωπολογία στην πολιτισμική της ανθρωπολογική διάσταση και ειδικεύτηκα στον χώρο της ανθρωπολογίας της τέχνης και ειδικότερα της μουσικής. Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει την σχέση της μουσικής και γενικότερα της τέχνης με την κουλτούρα, τον πολιτισμό, μέσα στον οποίο γεννιέται η συγκεκριμένη μουσική και σε σχέση με τον οποίο η ίδια η μουσική αποκτά νόημα. Πώς είναι το εργασιακό σας περιβάλλον? Εργασιακό περιβάλλον. Είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου ε, κάνουμε αυτό που λέμε επιτόπια έρευνα. Χωρίς αυτήν, ξέρετε, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανθρωπολογική γνώση, γιατί εμείς δεν μπορούμε μόνο να στηριχτούμε σε βιβλιογραφικές αναφορές, δηλαδή να πάμε σε μια βιβλιοθήκη όπως οι άλλοι συνάδελφοί μας. Πρέπει να πάμε επιτόπου στη συγκεκριμένη κοινωνία με την οποία θα δουλέψουμε. Εκεί λοιπόν πρέπει να μείνουμε τουλάχιστον έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτή είναι η δυσκολία, αλλά αυτή είναι και η μαγεία του επαγγέλματο. Γιατί φανταστείτε, μιλώντα για τη μουσική αυτών των ανθρώπων, ερχόμαστε πολύ κοντά του. Νιώθουμε την συναισθηματική του σχέση με τη δική του μουσική και μετά γράφουμε από αυτήν τη σκοπιά, με αυτήν την εμπειρία για τα μουσικά του πράγματα. Ποιε δεξιότητε θεωρείτε χρήσιμε για αυτό το επάγγελμα? Δεν νομίζω ότι κάποιες ε, συγκεκριμένες δεξιότητες είναι απαραίτητες για αυτό το επάγγελμα. Αυτό που χρειάζεται είναι αυτό που θα λέγαμε ψυχή, μεράκι. Να θέλεις πολύ να καταλάβεις πώς ζουν άλλοι λαοί, πώς εκφράζονται άλλοι λαοί. Να σε τρώει λιγάκι μέσα σου ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο όπως τα βρήκες εσύ στη δικιά σου κοινωνία. Ποια στοιχεία προσωπικότητα θα δείτε χρήσιμα για αυτό το επάγγελμα. Για φανταστείτε ένα νέο παιδί που φεύγει από την ησυχία και την θαλπορή του σπιτιού του και βρίσκεται σε μια διαφορετική κοινωνία με όλες τις δυσκολίες, τις κακουχίες πολλές φορές που συνεπάγεται ο διαφορετικός τρόπος ζωής. Άλλο φαγητό, αλλά ήθη έθιμα, πίνουν άλλα ποτά, ξεκουράζονται διαφορετικά, αντιλαμβάνονται τη ζωή εντελώς διαφορετικά Γι' αυτό λοιπόν δεν θα λέγω ότι χρειάζεται να έχουμε κάποιον ιδιαίτερο τύπο προσωπικότητας, αλλά ο υποψήφιος ανθρωπολόγος να είναι υπομονετικός, να μπορεί να σέβεται τον άλλο. Και αν ακόμα ζοριστεί στην πρώτη επαφή με τις δυσκολίες, τις διαφορετικότητα της πολιτισμικής την οποία θα συναντήσει, ας προσπαθήσει λίγο περισσότερο Ποια είναι η αναλογία επιστημονική κατάρτιση και καλλιτεχνική έμπνευση που χρειάζεται αυτό το επάγγελμα. Λέγοντά σα ότι κάνω ανθρωπολογία, πολιτισμική ανθρωπολογία, που είναι η μελέτη του πολιτισμού, και λέγοντά σα επίση ότι ειδικεύομαι στον χώρο τη μελέτη τη μουσική, καταλαβαίνετε ότι και μία minimum κατάρτιση καλλιτεχνική χρειάζεται για να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το αντικείμενο της μουσικής και οπωσδήποτε και μια επιστημονική κατάρτιση για να διαχειριστεί κανείς το θέμα της μουσικής και της κουλτούρας με όρους οι οποίοι θα λέγαμε ότι είναι εντελώς απαραίτητοι για να καθίσεις σε ένα τραπέζι και να συνεννοηθείς με άλλους επιστήμονες. Ποια ήταν τα ερεθίσματα στην παιδική ή στην εφηβική ηλικία που σας ώθησαν να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα. Από πολύ νωρί είχα μια αγωνία πώς αντιλαμβάνονται τον κόσμο και πώς μιλάνε για τον κόσμο άλλοι λαοί. Εμά η θρησκεία μα λέει κάποια πράγματα. Άλλε θρησκείε τι λένε για τα ίδια θέματα. Εμά τα ακούσματά μα, τα μουσικά και οι καλλιτεχνικέ μα τάσεις, εμά, στην εποχή μου, στην Αθήνα, όπου μεγάλωνα, υπήρχε ένα κυρίαρχο πνεύμα. Σε άλλε κοινωνίε, οι άνθρωποι πώ γλεντούσαν, Πώ εκφράζουν ε, την ανησυχία του για τη ζωή, τέτοια ερωτήματα. Και έτσι ήρθα πολύ γρήγορα σε επαφή με μία γνώση που θα τη λέγαμε γνώση άλλων λαών. Και μία γνώση που δεν αφορούσε μόνο την καθημερινότητά τους, αλλά και τη μεταφυσική πλευρά της ζωής τους, που με ενδιέφερε από πολύ νωρίς. Τι σπουδές σε κατάρτιση ακολουθήσατε? Ξεκίνησα σαν μουσικός, κιθαριστής, κλασικός κιθαριστής, όπου έφτασα να παίξω και κλασική κιθάρα μαζί με τον αδερφό μου, στο Wigmore Hall, στο Λονδίνο. Ακολούθησε ένα πολυτεχνείο, ναυπηγός, μηχανικός και από ναυπηγός μηχανικός βρέθηκα τη δεκαετία του 80, μέσα της δεκαετίας του 80, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, όπου έκανα εκ νέου σπουδές στο αντικείμενο της ανθρωπολογίας, ένα αντικείμενο με το οποίο πάλευα από χόμπι περισσότερο όλα τα χρόνια, όχι τόσο στα χρόνια της μουσικής, τότε ακόμα ήμουν αρκετά μικρός, κυρίως στα χρόνια του Πολυτεχνείου. Ποια ήταν η μεγαλύτερη επαγγελματική σας επιτυχία και γιατί. Η πιο σημαντική επαγγελματική επιτυχία ήταν όταν βρέθηκα στην Κάρπαθο. Η Κάρπαθος είναι η κοινωνία που μελέτησα πάρα πολύ. Πάνω στο γλέντι της Καρπάθου έγραψα τη διδακτορική μου διατριβή και για την Κάρπαθο έγραψα και γράφω εδώ και 10 χρόνια συστηματικές μελέτες ακριβώς πάνω στο θέμα της σχέσης της μουσικής, του τραγουδιού της Καρπάθου και της ευρύτερης κουλτούρας ή πολιτισμού, όπως θα λέγαμε, της καρπάθικης κοινωνίας. Όταν λοιπόν αισθάνθηκα σε αυτό το νησί, στο μέσον του γλεντιού, να ανακατεύονται όλες οι θεωρίες που είχα μάθει στην Αμερική, να ανακατεύονται όλα τα αξιώματα, όλες οι ιδέες που κουβαλούσα μαζί μου στη ζωή μου μέχρι τότε και βρέθηκα με ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονταν την παρουσία μου ως ανθρωπολόγου στο χώρο με έναν τρόπο που έδειχνε και σεβασμό και αξιοπρέπεια και συγχρόνως ενέτασαν, με βάζανε μέσα κανονικά στη ροή του γλεντιού σαν να ήμουνα από παλιά ένα μέλος της κοινωνίας Τότε αισθάνθηκα ότι αυτό το αντικείμενο είχε καταφέρει το ακατόρθωτο. Να με εξοικειώσει, να με προσαρμόσει σε μία, πιστέψτε με, πολύ διαφορετική κουλτούρα. Και λίγο λίγο αισθάνθηκα ότι το επάγγελμά μου με είχε φέρει με τον τρόπο του μέχρι σε εκείνο το σημείο από το οποίο σαν ένας άλλος μύστης που με μειούσε σε έναν άλλο τρόπο ζωής, η ίδια η κοινωνία είχε αναλάβει να με μεταφέρει στο δικό της κόσμο. Τι σας προσφέρει και τι σας στοιχίζει αυτό το επάγγελμα. Μου προσφέρει χαρά και δρόμο. Δρόμο ζωής. Ξεχνιέσαι σε αυτό. Δεν θα υπολογίσεις πόσες ώρες ασχολείσαι. Δεν θα υπολογίσεις βέβαια, και αυτή είναι η δυσκολία του, ε, τι σου αποφέρει οικονομικά. Προσωπικά μιλώντας, η ιδιαίτερη αμοιβή που έχω, που παίρνω από αυτό το επάγγελμα, είναι ο πνευματικός δρόμος. Τι θα αλλάζετε στην πορεία σας, αν ξεκινούσατε σήμερα. Δεν έχει σημασία η εκκίνηση, σημασία έχει ο δρόμος. Τι συμβουλή θα δίνετε σε ένα νέο που θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Να τολμήσει, να διαβάζει, όχι πάρα πολύ, κατάλληλα πράγματα, να βλέπει στην τηλεόραση. Σήμερα υπάρχουν εκπληκτικές ταινίες που μας δείχνουν α, στιγμιότυπα ή και ολόκληρα θέματα από την ζωή άλλων λαών. Να έρθει να μας βρει και εμά τους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, δεν είναι ανάγκη να είναι φοιτητή ή φοιτήτρια. Το ίντερνετ βοηθάει πάρα πολύ το διαδίκτυο. Με λίγα λόγια, είναι ένα αντικείμενο που θέλει, όπως όλα τα αντικείμενα, την αγάπη μας. Θέλει να ασχοληθούμε λίγο με αυτό. Να ψάξουμε πέντε πράγματα και να ελευθερώσουμε την περιέργειά μας. Να τολμήσουμε. Και θα μας ανταμείψει. Ποια είναι τα βοηθήματα για αυτό το επάγγελμα που είναι χρήσιμα σε ένα νέο. Θα σας δώσω έτσι πρόχειρα και επιγραμματικά δύο ειδών βοηθήματα. ταινίε και βιβλία. Δύο ταινίε που μου έρχονται στο μυαλό. Η μία είναι μια έτσι κομμωδία, πολύ όμορφη, ε, και οι θεοί τρελάθηκαν. Ε, μια άλλη ταινία που δείχνει μάλιστα πώς είδε η Δύση το ζήτημα των Ινδιάνων, Αμερικάνων Ινδιάνων, είναι το μικρό μεγάλο ανθρωπάκι με τον Ντάστιν Χόφμαν. Όσον αφορά τώρα στα βιβλία, ένα πολύ ενδιαφέρον κλασικό βιβλίο είναι «Η θλιμμένη τροπική» του Κλοντ Λεβιστρός, του Γάλλου ανθρωπολόγου. Σκέφτομαι για ένα πιο μυθιστοριογραφικό, ανθρωπολογικό κείμενο ότι ένα ιδανικό βιβλίο είναι τα μονοπάτια των τραγουδιών, του Bruce Chatwin. Και τέλος για ένα πιο επιστημονικό βιβλίο, ένα βιβλίο που μάλιστα το χρησιμοποιούμε και στο μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα, η Ερμηνεία των Πολιτισμών, του Clifford Geertz. Τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο που δεν ξέρει αν θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Θα του έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο όλοι να γίνουν ανθρωπολόγοι, αλλά είναι σημαντικό όλοι να μάθουν λίγα πράγματα για την ανθρωπολογία. Γιατί αν μη τι άλλο, με αυτή τη γνώση, θα μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα την καθημερινότητά του, είτε μελετήσει άλλους πολιτισμούς, είτε όχι.